Κύριε ερώτηση του βουλευτή Χαλκιδικής της Νέας Δημοκρατίας, κυρίου Γεωργίου Βαγιονά, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με τον κίνδυνο διακοπής της κατασκευής ζωτικής σημασίας έργων του νομού Χαλκιδικής. Θα απαντήσει ο αναπληρωτής Υπουργός, κύριος Ιωάννης Τσιρώνης. Κύριε Βαγιονά, έχετε το λόγο για 2 λεπτά. Όπως αναφέρω στην επίκαιρη ερώτηση, πρόκειται για 2 οδικά έργα δασικού δρόμου τρίτης κατηγορίας που γίνονται στο νομό Χαλκιδικής και ιδιαίτερα στο Δήμο Συθονίας. Ο ένας δρόμος είναι 42 χιλιόμετρα και κάτι και ο άλλος δρόμος είναι 4,5 χιλιόμετρα. Έχουν αρχίσει οι δρόμοι να γίνονται, αλλά επειδή οι εργολάβοι έχουν να πληρωθούν από το Δεκέμβριο του 2016 έχουν σταματήσει. Έχουν κόψει 3 και 2 εντάλματα ο καθένας χωριστά, τα οποία είναι απλήρωτα. Το θέμα είναι ότι είναι κατεξοχήν η Χερσόνησος της Συθονίας τουριστικός δρόμος. Οι δρόμοι αυτοί είναι απαραίτητοι να γίνουν, διότι αποσυμφορούν το περιφερειακό δίκτυο, διότι όλα τα αγροτικά μηχανήματα είναι υποχρεωμένα να πάνε από εκεί. Οι ντόπιοι θα προτιμούν το δασικό αυτοδρόμο γιατί είναι κοντύτερα, έστω και αν είναι ανώμαλος, δεν χρειάζεται να βρίσκονται στον περιφερικό δρόμο. Ο άλλος δρόμος, ο μικρός, των 4,5 χιλιόμετρων, είναι από τον ιστορικό παραδοσιακό οικισμό του Παρθενώνα μέχρι το φυτώριο Χαλκιδικής. Αν είχε γίνει, ίσως η φωτιά η οποία έγινε πρόσφατα δίπλα στο Πόρτο Καράς να είχε αποφευθεί. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ τον Υπουργό να φροντίσει, μια και τα δύο δρόμοι είναι στο πρόγραμμα Μπαλταντζής και τα χρήματα υπάρχουν, να φροντίσουμε και για τους δύο δρόμους, είναι περίπου 450 χιλιάρικα, 360 για τον ένα δρόμο και τα υπόλοιπα 85-88 για το δεύτερο δρόμο, να ενταχθούν. Όχι να ενταχθούν, διότι σήμερα ακριβώς, 31 Ιουλίου, λύγει η προθεσμία τελέσεως των έργων και αν δεν δοθούν μία παράταση ενός τριμήνου τουλάχιστον για να γίνουν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο τα έργα αυτά, γιατί μετά τον Οκτώβριο είναι δύσβατη η περιοχή και δεν πρόκειται να μπουν μηχανήματα, δεν θα γίνουν και θα αναγκαστεί να τα πληρώσει το ελληνικό δημόσιο. Σας ευχαριστώ. Τσιρώνη, έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, για να κλείνουμε με την ουσία της ερώτησης, τα έργα θα χρηματοδοτηθούν και έχουν γίνει όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για να χρηματοδοτηθούν και ουδέποτε σταματήσαν. Αλλά για να καταλαβαίνουν και οι πολίτες γιατί δεν πληρώθηκαν τα έργα από το Δεκέμβριο μέχρι σήμερα, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Το πρόγραμμα στο οποίο ήταν ενταγμένα αυτά τα έργα, το πρόγραμμα της αγροτικής ανάπτυξης, έληξε, όπως όλα τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά, 31 Δωδεκάτου του 2015. Εκεί λήξανε όλα. Υπήρξαν λοιπόν έργα που απεντάχθηκαν και ευτυχώς έργα τα οποία με τις ενέργειες της κυβέρνησης περνάνε στην επόμενη φάση. Και ακριβώς αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία. Τα έργα αυτά τα δύο είναι από τα πρώτα που θα ξεκινήσουν και μάλιστα σε λίγες εβδομάδες θα ξεκινήσουν και οι πληρωμές. Με 2 υπουργικές αποφάσεις, μία έχει ήδη εκδοθεί, η οποία παίρνει τα καινούργια έργα που ακριβώς δεν πρόλαβαν να γίνουν και τα εντάσσει, και η δεύτερη που είναι λίγο πιο σύνθετη, παίρνει τα έργα τα οποία έχουν γίνει κατά το ίμιση, κατά ένα μέρος, και με μία διαδικασία η οποία έχει μία γραφειοκρατία, περνάνε αυτά τα έργα στο καινούργιο πρόγραμμα. Είναι τα έργα γέφυρα, όπως γνωρίζετε. Άρα το γεγονός ότι αυτούς τους 6 μήνες δεν πληρώθηκαν ήταν επειδή δεν δικαιούνται να πληρωθούν με το παλιό πρόγραμμα και έπρεπε να ενταχθούν στο καινούργιο. Εδώ πέρα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, ότι αυτά τα έργα είναι από το αγροτικής ανάπτυξης, είναι από το πρόγραμμα του αγροτικής ανάπτυξης, το 7-13 και το 14-20. Τα καινούργια θα μπουν στο 14-27. Και επομένως πρέπει να υπάρξει μια προγραμματική σύμβαση, υπήρξε και στο παρελθόν και στην αρχή των έργων, ανάμεσα στο αγροτικής ανάπτυξης και στη Διεύθυνση Δασών του δικού μας Υπουργείου, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας, ώστε ακριβώς να μπορέσουμε να πάρουμε χρήματα από το άλλο πρόγραμμα και να τα εντάξουμε. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή είμαστε ακριβώς μέσα στους χρόνους. Ξεκίνησε το καινούριο ΕΣΠΑ
στις αρχές του χρόνου. Εμείς τα έργα τάχιστα τα εντάξαμε, όπως σας προανέφερα και θα συνεχίσω και στη δευτερομιλία μου. Έχουμε ήδη βγάλει τη μία υπουργική απόφαση για τα καινούργια έργα και εκδίδουμε τώρα σε επόμενες μέρες και την παλιά. Επιπλέον, έχουμε ήδη στείλει εγκύκλιο στους αναδόχους και η οποία βγήκε στις 17 του 15, είναι 14-18-00-13-78, που δίνουν ακριβώς οδηγίες στους αναδόχους τι πρέπει να κάνουν για να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα. Άρα αυτή τη στιγμή πραγματικά είμαστε ευχαριστές να πούμε ότι τα έργα δεν απειλούνται και θα προχωρήσουν κανονικά και θα ολοκληρωθούν. Κύριε Φαγιονή, 3 λεπτά. Εάν κατάλαβα καλά, μέσα σε 2 εβδομάδες θα δοθούν χρήματα και θα αρχίσουν τα έργα. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας, γιατί έχω διαβεβαίωση από το Δασαρχείο ότι 31 Ιουλίου λύγει η προθεσμία τελειωμού των έργων. Δεν ήταν 31 12 του 15. Αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Ενδιαφέρει να γίνουν τα έργα, να μπορούν να περπατάν ιδιαίτερα οι αγρότες της περιοχής. Και να αποσυμφορίζεται η περιφερική οδός, η οποία είναι αρκετά στενή. Έχει να διαρθωθεί εδώ και 40 χρόνια. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, έγινε διακοπή του έργου, κύριε Υπουργέ, και έγινε συγκεκριμένα στις 5 έκτου έγινε δήλωση διακοπής των εργασιών του 15 και εξοφλήθηκε, αφού εξοφλήθηκε ένα ένταρμα, στις 29 εβδόμου του 15 άρχισαν στις 17 8 και πάλι εργασία. Εάν συνεχιζόταν η ομαλή ροή των χρημάτων, τα έργα θα είχαν τελειώσει σήμερα. Και όπως είπα στην πρωτολογία μου, εάν δεν τελειώσουν τα έργα μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και μετά υπάρχουν άφθονες βροχές και δεν θα μπορούν να δουλέψουν και θα πάει τζάμπα ο κόπος αυτός. Άρα λοιπόν, κρατάω πάλι αυτό που είπα πριν από λίγο, ότι θα διαβεβαιώσω στους ανθρώπους ότι τα χρήματα θα δοθούν μέσα στο μήνα Αύγουστο και θα μπορούν να αρχίσουν οι εργασίες για να γίνουν τα έργα. Αν συμφωνούμε εδώ, δεν έχω τίποτα περισσότερο να προσθέσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Τσιρώνης. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά συμμερίζομαι την ανησυχία σας και πραγματικά συμμεριζόμαστε και εμείς, γι' αυτό τρέχουμε. Έργα τα οποία έπρεπε να τελειώσουν στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, να τα εντάξουμε και ομολογώ εδώ η χώρα έχει απώλεια χρημάτων με τις γέφυρες και έχει απώλεια χρημάτων γιατί μπορούσαν να πληρωθούν από τα παλιά προγράμματα και όταν περνάνε στη γέφυρα τρώνε χρήματα από το καινούριο ΕΣΠΑ που θα μπορούσαν να δοθεί σε άλλες ενέργειες. Αλλά θα σας θυμίσω κάποιες ημερομηνίες, γιατί αν ανησυχείτε θα πρέπει να έχετε ανησυχήσει νωρίτερα. Σας θυμίζω το μεγάλο έργο Νικήτη Καρβουνάς και τα λοιπά, εντάχθηκε 23/12/13, ήδη αργά για ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Συμβασιοποιήθηκε ένα ολόκληρο χρόνο μετά, 2/7/14. Και είναι προφανές λοιπόν ότι ένα τόσο μεγάλο έργο δεν μπορούσε να έχει τελειώσει μέσα στην προγραμματική. Δεν μπορώ να αντιληφθώ λοιπόν πώς υπάρχει τόση μεγάλη ευκολία ανησυχία στους τελευταίους μήνες που κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν υπήρχε ανησυχία τότε. Δεν υπήρχε ανησυχία έργο το οποίο είναι στην προγραμματική 7-13 και φτάνει να συμβασιοποιείται 2/7/14. Και αναρωτιόμαστε γιατί αυτή τη συνέχεια τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα. Να πάμε στο επόμενο έργο. Και μάλιστα συγγνώμη, όχι, αυτή ήταν η ενδιάμεση ομορία, συμβασιοποιήθηκε 14-11 του 14. Ένα χρόνο λέει πριν τελειώσει η προγραμματική. Πάμε στο επόμενο έργο. Το επόμενο έργο έχει ενταχθεί με απόφαση 15 του 12. Συμβασιοποιείται 25-5 του 15. 25-5 του 15 είναι λίγους μόνο μήνες πριν τελειώσει το πρόγραμμα, η παράταση του προγράμματος. Γιατί το πρόγραμμα λέει 7-13. Έρχομαι και λέμε λοιπόν ότι ανησυχούν οι βουλευτές της περιοχής και καλά κάνουν. Και εγώ ανησυχώ μαζί τους. Και εγώ θέλω να τελειώσω το έργο. Αλλά γιατί δεν ανησυχούσατε τότε? 3 χρόνια, 15 του 12 με 25 του 15 για να ξεκινήσει το έργο να συμβασιοποιηθεί. Δεν το αντιλαμβάνομαι. Οι καθυστερήσεις αυτές, και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η χώρα μας
Ήταν πραγματικά δραματικά ουραγός όλες αυτές τις δεκαετίες στα προγράμματα. Δραματικά ουραγός. Και η κυβέρνηση έσπασε ρεκόρ απορρόφησης τους πρώτους μήνες της κυβέρνησης του 2015 για να μην απενταχτούν έργα. Δυστυχώς κάποια πέρασαν γέφυρα, όπως αυτά. Μην αναρωτιόμαστε γιατί δεν πληρώθηκαν αυτό το διάστημα των 6 μηνών. Ξέρετε πολύ καλά ότι με το που τελειώνει το πρόγραμμα πρέπει να γίνουν καινούργιες αναγκαστικά διαδικασίες ένταξης των έργων γέφυρα. Το ξέρετε κι εσείς, το ξέρω κι εγώ. Μην κάνουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή κινδυνολογία. Δίνουμε τη μάχη και θα την πετύχουμε να γίνουν τα έργα. Δεν επιτρέπεται ξανά, κύριε. Στα 26 γάμα στις 23/12/2013. Από εκεί και πέρα η δημοπρασία εγκρίθηκε. Στις 25/8 έγινε η κατοχύρωση στην κατασκευαστική εταιρεία ΤΕ. Δηλαδή το όλο το 15. 25/8/14. Για το δεύτερο έργο συμφωνούμε απόλυτα στις ημερομηνίες. Αλλά για το πρώτο έργο είναι αυτές οι ημερομηνίες. Άρα λοιπόν, εντάξει, το έργο άρχισε 14/12/14 είναι υπογραφή σύμβασης. Μάλιστα. Ανάμεσα στο ΤΑΣΑΡ και στην κατασκευή ΑΤΕ. 14/12/14. Το θέμα είναι να προχωρήσει τώρα. 7/13 είναι το έσπα. Ότι είμαι ενημερωμένος πάρα πολύ καλά γιατί με ενδιαφέρει ο τόπος μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.